τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Κοντοζαμάνη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για θέματα του Υπουργείου Υγείας. Παρακαλώ, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ, φίλε Νίκο, για τη φιλοξενία σήμερα στα γραφεία της Πολιτικής Προστασίας. Θα θέλαμε, ως Υπουργείο Υγείας, να σας δώσουμε μια συνολική εικόνα για την ετοιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας. Την πρώτη περίοδο της πανδημίας καταφέραμε να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας προκειμένου να παραμείνει λειτουργικό και να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της περίοδου. Αντιμετωπίσαμε τη μάχη με επιτυχία, με την κατάλληλη οργάνωση, σχεδιασμό και με σύνεση και μέρημνα για την ανθρώπινη ζωή. Κατά την επιστροφή στην κανονικότητα, πετύχαμε τη σταδιακή επαναφορά του συστήματος υγείας σε κανονικούς ρυθμούς, διατηρώντας ταυτόχρονα το σύστημα υγείας σε ετοιμότητα. Θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, προέχει η ευλαβική τήρηση των μέτρων. Οι καλές συνήθειες που αποκτήσαμε πρέπει να γίνουν τρόπο ζωής. Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε με επιτυχία την πανδημία και ενισχύουμε ακόμα περισσότερο το σύστημα υγείας. Άλλωστε, από την αρχή της πανδημίας προετοιμαζόμασταν για το χειρότερο σενάριο. Κρίσιμοι παράγοντες αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος υγείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος, η επάρκεια σε μέσα ατομικής προστασίας, η διαθεσιμότητα σε κλίνες εντατικής θεραπείας, η ετοιμότητα των υγειονομικών δομών της χώρας, η επάρκεια σε φαρμακευτική αγωγή, η εξασφάλιση εμβολίου όταν αυτό είναι έτοιμο και ο διαγνωστικός έλεγχος για τον κορονοϊό. Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύσαμε τις δομές υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας με επικουρικό προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Από τον Μάρτιο έως σήμερα έχουμε ολοκληρώσει περισσότερες από 6.000 προσλήψεις υγειονομικών. Δεν σταθήκαμε όμως μόνο σε αυτές. Δρομολογήσαμε παράλληλα όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες οι οποίες εκκρεμούσαν από το παρελθόν, έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι προκηρύξεις μόνιμων θέσεων στο ΕΣΥ. 942 γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τα νοσοκομεία στις 7 υγειονομικές περιφέρειες της χώρας, 81 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων σε νησιωτικές παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές και 1209 άτομα νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού για υγειονομικές δομές σε όλη την επικράτεια. Ειδικά αυτοί οι 1000 και πλέον μόνιμοι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα καλύψουν άμεσα με μόνιμους διορισμούς τις επόμενες εβδομάδες τα νοσοκομεία της χώρας. Με την ευκαιρία, σας ανακοινώνω ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα δημοσιευτεί νέα προκήρυξη 400 θέσεων ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων οι μισές θα αφορούν τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Επίσης, από τις αρχές Σεπτεμβρίου εντάσσονται στο σύστημα υγείας 1.650 επαγγελματίες νοσηλευτές για την απόκτηση ειδικότητας στην επίγουσα και εντατική ιατρική και 600 ακόμα νοσηλευτές δημόσιας υγείας. Σε ό,τι αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας, όλοι οι εργαζόμενοι στις δομές υγείας της χώρας έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας. Σε πλήρη επάρκεια, και το τονίζουμε αυτό, σε πλήρη επάρκεια, οι ανάγκες του προσωπικού και των ασθενών καλύπτονται πλήρως. Αποθέματα δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες των νοσοκομείων, των υγειονομικών περιφερειών, της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας και του ΙΦΕΤ. Και επιτρέψτε μου να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στις δωρές φορέων, οργανισμών και ιδιωτών, τόσο σε χρήμα όσο και σε είδος, που μας έδωσαν τη δυνατότητα να καλύψουμε ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επίσης, δημιουργούμε για πρώτη φορά το αναγκαίο στρατηγικό απόθεμα μέσων ατομικής προστασίας. Σε ό,τι αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας, παραλάβαμε τον Ιούλιο του 2019 557 κλίνες εντατικής θεραπείας. Ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε στις 901 λειτουργικές και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 1.200 κλινών ΜΕΘ.
Να θυμίσω ότι κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αναπτύχθηκαν 1017 κλίνες εντατικής θεραπείας που ανά πάσα στιγμή μπορούν να αναπτυχθούν ξανά. Κλίνες εντατικής θεραπείας στελεχωμένες με το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, πλήρως εξοπλισμένες με τον αντίστοιχο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Από το σύνολο των 901 μία κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας που λειτουργούν σήμερα, είναι ανεπτυγμένες 186 αποκλειστικά για την κάλυψη των ασθενών με κορονοϊό. Ο αριθμός αυτός είναι δυναμικός. Να θυμίσω και στο σημείο αυτό ότι την περίοδο της πανδημίας οι κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας αποκλειστικά για COVID είχαν πλησιάσει τις 400. Επομένως, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να φτάσουμε σε αυτόν τον αριθμό. Η κάλυψη αυτών των κλινών σήμερα δεν ξεπερνά το 21% κλίνες για COVID, με 32 καλυμμένες στο σύνολο των 186 διαθέσιμων. Παράλληλα, εργαζόμαστε εντατικά στην κατεύθυνση της υλοποίησης των δωρεών που έγιναν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για τη δημιουργία νέων κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Πιο συγκεκριμένα, από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος δημιουργούνται 155 νέες κλίνες μονάδος εντατικής θεραπείας και 19 νέες κλίνες μονάδος αυξημένης φροντίδας σε χώρους που διαθέτουν νοσοκομεία της χώρας. Από τη δωρεά της Βουλής των Ελλήνων στο Γενικό Νοσοκομείο Σωτηρία δημιουργούνται 50 νέες κλίνες εντατικής θεραπείας. Από άλλες δωρεές και εγκεκριμένα προς εκτέλεση έργα δημιουργούνται 25 νέες κλίνες και 9 νέες κλίνες μονάδος αυξημένης φροντίδας. Τέλος, σχεδιάζουμε τη δημιουργία ακόμα 50 νέων κλίνων εντατικής θεραπείας και 26 νέων κλίνων σε μονάδες αυξημένης φροντίδας, σε χώρους που έχουν δηλωθεί από τα νοσοκομεία που ότι διαθέτουν και μπορούν με τις κατάλληλες εργασίες να μετατραπούν στις αντίστοιχες μονάδες. Σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία αναφοράς, αυξάνουμε τον αριθμό των νοσοκομείων αναφοράς για την νοσηλεία των επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19. Περισσότερα νοσοκομεία με διαθέσιμο αριθμό κλινών νοσηλείας αποκλειστικής χρήσης για κορονοϊό και αντίστοιχες μονάδες εντατικής θεραπείας για βαριά περιστατικά σε όλη την επικράτεια. Παραμένει παράλληλα δεσμευμένος ο αριθμός κλινών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας για την αποκλειστική νοσηλεία τόσο των ύποπτων όσο και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ο αριθμός αυτός είχε ξεπεράσει τις 2.500 κλίνες στην αρχική περίοδο της πανδημίας. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως κάναμε και κατά την αρχική περίοδο της πανδημίας ως σημείο πρώτης επαφής για τον πολίτη με συμπτώματα από τον κορονοϊό. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε την αποσυμφόρηση της νοσηλευτικής κίνησης στα νοσοκομεία και προστατεύουμε ταυτόχρονα και τους ίδιους τους πολίτες από ενδεχόμενες μολύνσεις. Στη μάχη αυτή δεν περισσεύει κανείς. Γιατρός, προσωπικό, επαγγελματίες υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είτε εργάζονται στο δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό τομέα. Όλοι μαζί δίνουμε τη μάχη. Διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία τμήματων και κλινικών νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά για την εξυπηρέτηση όλων των ασθενών. Τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, τα απογευματινά ιατρία, η ολοήμερη λειτουργία, τα προγραμματισμένα χειρουργία πραγματοποιούνται κανονικά, λαμβάνοντας όμως μέτρα για την προστασία των ασθενών, όπως για παράδειγμα οι αναγκαίες μοριακές εξετάσεις στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου. Ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες ασθενών, όπως οι ογκολογικοί ασθενείς, δρομολογούμε μέτρα για τη διασφάλιση των απαραίτητων εξετάσεων και θεραπείων τους χωρίς εμπόδια και επιπλέον αναμονές. Η ανάπτυξη της ολοήμερης λειτουργίας στα τμήματα ακτινοθεραπείας και απεικόνησης και πυρηνικής ιατρικής θα διευρύνει σημαντικά το ωράριο λειτουργίας τους έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν περισσότεροι ασθενείς. Σε ό,τι αφορά το διαγνωστικό μοριακό έλεγχο, από την ημέρα που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας, στις 26 Δευτέρου του 2020,
Το Υπουργείο Υγείας αντέδρασε ακαριά και αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά τους εργαστεριακούς ελέγχους. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η κυβέρνηση κατάφερε να διευρύνει τον πληθυσμό που υποβάλλεται σε εργαστηριακό έλεγχο, να δεκαπενταπλασιάσει τον ημερήσιο αριθμό διενεργούμενων εξετάσεων, να πολλαπλασιάσει τα σημεία διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων, να μειώσει το κόστος του εξεταζόμενου δείγματος, να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Από 800 τεστ την ημέρα στο τέλος Φεβρουαρίου, σε 4.500 τεστ φτάσαμε το Μάιο, 6.500 τεστ τον Ιούνιο και σήμερα ξεπερνάμε τις 12.000 τεστ την ημέρα. Έχουν διενεργηθεί συνολικά περίπου 750.000 τεστ μοριακού ελέγχου για τη διάγνωση του κορονοϊού. Σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων, γνωρίζετε όλοι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή προμήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη-μέλη της Ρεμντεσιβίρης. Η Ρεμντεσιβίρη καλύπτεται, η κτήση της Ρεμντεσιβίρης καλύπτεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη η χώρα μας έχει παραλάβει στο πλαίσιο του πρώτου κύματος διανομής 178 φιαλίδια και υπάρχουν περίπου 85 διαθέσιμα σε νοσοκομεία αναφοράς από την αρχή της πανδημίας. Έχουμε διασφαλίσει επίσης την επάρκεια σε φάρμακα ευρείας χρήσης που χρησιμοποιούνται στις μονάδες εντατικής θεραπείας και συνεργαζόμαστε στενά με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία για την παραγωγή τους και την απρόσκοπτη διαθεσιμότητά τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο για τον κορονοϊό, όπως έχουμε ήδη πει, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται για λογαριασμό όλων των κρατών μελών την προμήθεια εμβολίων. Η χώρα μας συμμετέχει στην κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια που μας εξασφαλίζει χρηματοδότηση του κόστους και έγκαιρη πρόσβαση στα διαθέσιμα εμβόλια. Όπως ήδη γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση την περασμένη εβδομάδα ήρθε σε συμφωνία με τη φαρμακευτική εταιρεία η οποία θα παράξει το εμβόλιο της Οξφόρδης για την αγορά εμβολίου κατά του κορονοϊού. Αν όλα πάνε καλά, οι πρώτες δόσεις θα είναι διαθέσιμες στα τέλη του 2020. Πριν κλείσω, θα ήθελα να απαντήσω σε διάφορα δημοσιεύματα που ψευδώς αναγράφουν ότι αποκρύπτουμε κρούσματα. Θέλω να είμαι σαφής, όπως όλοι μας είμαστε σαφείς. Καθημερινά, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ως αρμόδιος φορέας, ανακοινώνει όλα τα κρούσματα της χώρας, καθώς και την αντίστοιχη επιδημιολογική έκθεση, η οποία περιέχει πληθώρα στοιχείων που συλλέγονται από όλα τα εργαστήρια της χώρας που πραγματοποιούν εξετάσεις για τον κορονοϊό, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια. Κανείς δεν μπορεί ούτε να κάνει εικασίες, ούτε να διαστρεβλώσει την πραγματική εικόνα, ούτε να αποκρύψει στοιχεία. Αυτά βέβαια που γράφονται περί εξυπηρέτησης συμφερόντων, τα θεωρώ ανάξια σχολιασμού. Μέχρι σήμερα τα καταφέραμε, γιατί μεταξύ άλλων παρήχαμε από την πρώτη κιόλας μέρα πλήρη υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση. Δεν κρύψαμε ποτέ τίποτα, ούτε πρόκειται να το κάνουμε. Η σχέση ειλικρίνειας που έχουμε χτίσει με τους πολίτες δεν θα επιτρέψουμε να διαραγεί. Κυρίες και κύριοι, η πανδημία μας διδάσκει πολλά. Μάθαμε σε συνθήκες πρωτοφανούς πίεσης να λειτουργούμε αποτελεσματικά. Όχι μόνο ως άτομα, αλλά κυρίως ως ομάδα. Η ομάδα αυτή είναι αραγής, έχει στόχο, ηθικό, κουράγιο, δύναμη και έχει μάθει να κερδίζει. Αξιοποιήσαμε τις γνώσεις μας στο πλαίσιο της σωστής και έγκαιρης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων της δημόσιας υγείας. Πάνω απ' όλα όμως, μας δόθηκαν ευκαιρίες τις οποίες εκμεταλλευόμαστε. Μέσα στην πανδημία, χτίζουμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα σύστημα αποτελεσματικό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των συμπολιτών μας.
Η μάχη είναι καθημερινή. Οι συμπολίτες μας πρέπει να είναι βέβαιοι ότι ενεργούμε με γνώμονα την προστασία της υγείας τους. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Υφυπουργέ. Θα συνεχίσουμε τώρα την εβδομαδιαία τακτική μας ενημέρωση με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Κύριε Υφυπουργέ. Καλησπέρα και από την Πολιτική Προστασία. Να καλωσορίσω και εγώ τον Υφυπουργό και αγαπητό συνάδελφο τον Βασίλη τον Κοντοζαμάνη. Και σε συνέχεια τον, όσο είπε σε θέματα ενημέρωσης, θα ήθελα και στη σημερινή ενημέρωση να δώσω μια πλήρη εικόνα για το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Πιστεύουμε και πιστεύουμε πάντα ότι βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι, αν μη τι άλλο, η σωστή ενημέρωση των πολιτών. Αυτό προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε σε κάθε επίπεδο. Επιχειρησιακό όσον αφορά στην πολιτική προστασία, πολιτικό όσον αφορά στις αποφάσεις κυβέρνησης, επιστημονικό μέσω των τοποθετήσεων των ειδικών επιστημόνων που δίνουν το δικό τους αγώνα στην πρώτη γραμμή. Βλέπετε ότι παρατηρούμε μια έξαρση κρουσμάτων και θανάτων παγκοσμίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Λατινική Αμερική, στην ίδια την Ευρώπη. Χώρες που τα είχαν πάει καλά στην πρώτη φάση της πανδημίας, όπως το Ισραήλ και η Νέα Ζηλανδία, βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δεύτερο κύμα. Αύξηση κρουσμάτων έχουμε και στην Ελλάδα. Δεν μένω στα στατιστικά μιας ή δύο ημερών που μπορούν να δείχνουν σταθεροποίηση ή πτώση. Βλέπουμε άνοδο σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια, αν κάνουμε σύγκριση με τον αριθμό των κρουσμάτων και τον αριθμό των θανάτων σε άλλες συγκρίσιμες χώρες, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε ένα καλό επιδημιολογικό επίπεδο. Αυτό όμως δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε. Αν δεν τηρήσουμε τους κανόνες, τα πράγματα μπορούν να πάρουν πολύ δύσκολη τροπή. Αυτό που βλέπουμε σε άλλες χώρες θα μπορούσε, αν δεν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, να συμβεί και εδώ στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Παρατηρούμε άνοδο των κρουσμάτων σε νεότερες ηλικίες. Γεγονός που επέβαλε να ληφθούν μέτρα, όπως αυτό που αφορά στην επιβολή ωραρίου στα καταστήματα. Διαμαρτύρονται κάποιοι λέγοντας γιατί στη δική μου περιοχή. Δεν κάνουμε διακρίσεις σε περιοχές. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι για την προστασία και των κατοίκων, αλλά και των παραθεριστών. Όπου χρειαστεί να ληφθούν οριζόντια μέτρα σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνονται και θα λαμβάνονται. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στη συζήτηση και τα δημόσια ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί για την απόφασή μας να θέσουμε τις νήσους πάρο και αντίπαρο σε ειδικό καθεστώς περιορισμών, και θα ήθελα να πω τα εξής. Πρώτον, η μη ανακοίνωση συγκεκριμένου αριθμού κρουσμάτων ανά νησί, αλλά ανά περιφερειακή ενότητα, δεν γίνεται για λόγους αδιαφάνειας. Γίνεται για να μην υπάρχουν αυθαίρετα συμπεράσματα και στοχοποίηση της κάθε περιοχής, μιας και ο αριθμός κρουσμάτων από μόνος του δεν είναι ο απόλυτος δείκτης της κάθε απόφασής μας. Δεύτερον, στη διαδικασία διαχείρισης της νόσου, τα χωροταξικά κριτήρια κατανομής των νηστιών επηρεάζονται και από τα αποτελέσματα της συχνηλάτησης των θετικών κρουσμάτων. Παραδείγματος χάρη, αλλιώς αντιμετωπίζουμε 20 κρούσματα που η συχνηλάτησή τους τα δένει σε συγκεκριμένο κλάστερ, αλλιώς 20 κρούσματα διάσπαρτα που από την συχνηλάτησή τους προκύπτουν δεκάδες στενές επαφές, που θα μπορούσαν δηλαδή να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές, αλλιώς 20 κρούσματα με ελάχιστες στενές επαφές και αυτές με μετακινήσεις σε περιορισμένους από πλευράς υπερμετάδοσης χώρους. Δηλαδή, είναι άλλος ο δείκτης επικινδυνότητας για κρούσματα οι στενές επαφές τους που από την συχνηλάτηση προκύπτει ότι κινήθηκαν παραδείγματος χάρη σε εστιατόρια και πλάζ τηρώντας τις αποστάσεις, και άλλος ο δείκτης επικινδυνότητας για όσους κινήθηκαν σε μπαρ και χώρους μαζικού συγχρονισμού. Σε όλα τα παραπάνω δεδομένα έρχονται να προσθεθούν και τα δεδομένα όσων ανιχνεύονται θετικοί ενώ έχουν φύγει από την περιοχή, από την πόλη ή από το νησί και προκύπτει σύνδεσή τους με αυτή. Δηλαδή, ο αριθμός εκείνων που ανιχνεύονται θετικοί στις περιοχές κατοικίας τους, αλλά η συχνηλάτησή τους οδηγεί πίσω και συνδέεται με τις περιοχές που έκαναν διακοπές ή είχαν επισκεφθεί. Όλες οι παραπάνω αναλύσεις γίνονται καθημερινά με απόλυτη σοβαρότητα και υπευθυνότητα από την πρώτη φάση της πανδημίας για όλες τις περιοχές της Ελλάδας και βασίζονται σε αναμφισβήτητα επιστημονικά δεδομένα με μόνο αποκλειστικό κριτήριο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση της Πάρου και Αντιπάρου. Ο αριθμός των κρουσμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης του επιδημιολογικού φορτίου της περιοχής και οι όποιες δημόσιες αναφορές φαντάζουν παντελώς αβάσιμες και αίωλες. Προφανώς και η φημολογία περί εκατοντάδων αδήλωτων κρουσμάτων στα νησιά αυτά και για όποιο άλλο νησί είναι παντελώς αστήρικτη, καθώς όλα τα αποτελέσματα των εργαστηρίων δηλώνονται υποχρεωτικά κάθε μέρα στο σύστημα και κανένα εργαστήριο, πιστέψτε με, δεν θα ρισκάρει να χάσει την άδειά του
ή να του ασκηθούν κακουργηματικές διώξεις. Πόσο μάλλον που γνωρίζουν ότι ελέγχουμε και τα εργαστήρια μέσα από ένα σύστημα διασταύρωσης στοιχείων σε όλη τη χώρα. Στην Πάρο και στην Αντίπαρο δεν υπάρχει λόγος πανικού. Βεβαίως και υπάρχουν κρούσματα. Όλα απομονωμένα μαζί με τις στενές επαφές τους. Βεβαίως και υπάρχουν αρκετά κρούσματα σε όλη τη χώρα που είναι συνδεδεμένα με διακοπές ή επίσκεψη στα συγκεκριμένα νησιά. Γι' αυτό άλλωστε και σχετικές μας αποφάσεις. Συστήνουμε όμως ψυχραιμία και τήρηση των μέτρων. Η κατάσταση είναι υπό απόλυτο έλεγχο. Οι χνηλατίσεις έχουν μεγάλο εύρος αναζήτησης και δεν χρειάζεται κανείς ούτε να δημιουργεί πανικό, αλλά και ούτε να αμφισβητεί τη δουλειά που γίνεται καθημερινά. Πόσο μάλλον που οι έλεγχοι συνεχίζονται και μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στα δύο αυτά νησιά έχουν γίνει 652 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 26 παραβάσεις, πρόστιμα 31.150 ευρώ, ενώ έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 90 συνολικά ημερών σε καταστήματα των δύο νησιών. Θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Σε κάθε γωνιά της πατρίδος μας η πολιτική προστασία έχει πλήρη εικόνα για τα επιδημιολογικά δεδομένα και σε συνεννόηση με τους ειδικούς κάνει όλα όσα χρειάζονται με αίσθημα ευθύνης για να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία. Να είστε όλοι απόλυτα σίγουροι γι' αυτό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω αναφορά σε κάποια σημαντικά στοιχεία. Η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, χωρίς να εμφανίζει σημάδια υποχώρησης λόγω της θερινής περίοδου στη Βόρεια Ημισφαίριο. Τα καταγεγραμμένα κρούσματα αγγίζουν πλέον παγκοσμίως τα 22,1 εκατομμύρια. Στην Ευρώπη τα 1,9 εκατομμύρια και στην Ελλάδα τις 7.222 ανθρώπους. Οι θάνατοι που αποτελούν και τον πιο σκληρό και αδιάψευστο δείκτη για το κόστος που πληρώνει κάθε χώρα την πανδημία ανέρχονται δυστυχώς σε 770.273 συνανθρώπους μας παγκοσμίως, σε 179.660 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 230 εδώ στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τις περισσότερες χώρες του κόσμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε 132η χώρα σε κρούσματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους και 108η σε θανάτους ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Δηλαδή, ενώ ο μέσος όρος θανάτων παγκοσμίως είναι 100 ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους, στην Ελλάδα είναι 22. Και ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος κρούσματων είναι 2.831 κρούσματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους, στην Ελλάδα, παρά το άνοιγμά μας στον τουρισμό και την οικονομία μας, είναι 693 κρούσματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Αυτές τις επιδόσεις έχουμε χρέος να τις διατηρήσουμε. Γι' αυτό και επιμένουμε στην αυστηρή λήψη μέτρων και τους συστηματικούς ελέγχους για την τήρησή τους σε καθημερινή βάση. Ευθύνεται ο τουρισμός για την ανωδική τάση κρουσμάτων που παρατηρείται στη χώρα μας? Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Πρώτον, διότι με βάση το σύστημα των PLF, που συμπληρώνουν όλοι ανεξαιρέτως οι τουρίστες και παγκοσμίως πρώτη εφαρμόζει η Ελλάδα, ώστε να πραγματοποιεί στοχευμένα δειγματοληπτικά τεστ, τα καταγεγραμμένα θετικά εισαγόμενα κρούσματα, προσέξτε, είναι 615 σε 319.379 ελέγχους που έχουν διεξαχθεί στις πύλες εισόδου από την 1η Ιουλίου, από τις οποίες έχουν εισέλθει συνολικά 2.592.853 άτομα. Τα 615 αυτά κρούσματα αντιπροσωπεύουν το 17% στο σύνολο των 3.666 καταγεγραμμένων θετικών κρούσματων από 1η Ιουλίου ως και χθες. Αυτό σημαίνει το 83% των κρούσματων είναι εγχώρια και έχουν προκληθεί από τη μη τήρηση μέτρων σε χώρους υψηλής συνάθρησης. Εξού και τα μέτρα ειδικού και τοπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί, όπου έχουν εντοπιστεί εστίες μετάδοση του ιού. Δεύτερον, υπάρχουν χώρες που δεν άνοιξαν στον τουρισμό και εμφανίζουν πολύ χειρότερες επιδόσεις, όπως παραδείγματος χάρη το Ισραήλ ή η Νέα Ζηλανδία, που παρότι κράτησε κλειστά τα σύνορά της, λαμβάνει τώρα νέα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων, διότι καταγράφει νέα κρούσματα. Με βάση επίσης τα στοιχεία του ACDC, 16 ευρωπαϊκές χώρες καταγράφουν υψηλότερους κυλιόμενους δείκτες κρουσμάτων τις τελευταίες 14 μέρες από την Ελλάδα. Η Ελλάδα, θυμίζω, 22,5 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Τα αναφέρω όλα αυτά για να κατανοήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα δεν τα πάει χειρότερα από άλλες χώρες.
Αντιθέτως, έχουμε καταφέρει να ανοίξουμε την οικονομία και τον τουρισμό μας, χωρίς έως τώρα να έχουμε επιβαρύνει σημαντικά το σύστημα υγείας, με εισαγωγές σε μεθ και με θανάτους συνανθρώπων μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χαλαρώσουμε. Δεν σημαίνει ότι χαλαρώνουμε τα μέτρα συμμόρφωσης που εφαρμόζει η πολιτεία. Γιατί η μετάδοση του ιού, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οφείλονται στην εγχώρια κυκλοφορία και στη μην τήρηση των απαιτούμενων προφυλάξεων. Γι' αυτό και πρέπει να τηρήσουμε αυστηρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αφορούν στην τήρηση των αποστάσεων, στην χρήση της μάσκας, στην τήρηση των κανόνων για το μέγιστο αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο, την τήρηση των ωραρίων, την πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής. Όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρηθούν αυστηρά, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε αρχίσει και επιστρέφουμε από τις διακοπές, όσοι τουλάχιστον φύγαμε. Η Επιτροπή των Επιστημόνων θα προτείνει ειδικό πρωτόκολλο για τους χώρους εργασίας που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Ειδική προετοιμασία γίνεται επίσης για το άνοιγμα των σχολείων και θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση. Και αυτή τη στιγμή γίνεται ένας διπλός αγώνας. Από τις αρχές κάθε χώρας, με τον τρόπο που κρίνει κάθε μία για τον περιορισμό της πανδημίας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Και δεύτερον, από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, που κάνει αγώνα δρόμου για την παραγωγή εμβολίου και την έβρεση αποτελεσματικής θεραπείας. Μέχρι που να έχουμε ασφαλές επιστημονικό αποτέλεσμα, οφείλουμε να τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας. Το κάναμε επιτυχία όλο αυτό το διάστημα. Οφείλουμε να το κάνουμε και τώρα. Είδαμε όλοι ότι οποιαδήποτε χαλάρωση ανοίγει την πόρτα στον ιό. Αυτή την πόρτα πρέπει να την κλείσουμε. Αγαπητοί μου συμπολίτες, ο ιός βρίσκεται ακόμη εδώ και μας αφορά όλους. Γιατί όλοι μπορεί να νοσήσουμε, όλοι μπορούμε να τον μεταδώσουμε σε φίλους, σε γνωστούς. Ας μην βοηθήσουμε αδελά μας τον ιό να εξαπλωθεί, να φτάσει στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Είναι στο χέρι μας και ο τρόπος για να το πετύχουμε είναι ένας. Τηρούμε όλοι μας τα μέτρα. Για να κλείσουμε την πόρτα στον ιό, για να κερδίσουμε και αυτή τη μάχη, για να βγούμε και πάλι ασφαλείς και νικητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Μπορούμε να περάσουμε στις ερωτήσεις. Η κυρία Γορογιάννη από την ΕΡΤ. Για τον κύριο Χαρδαλιά, καταρχήν, κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω. Εν ώψη της σταδιακής επιστροφής των αδειούχων, αναμένεται να ανακοινωθούν κάποια μέτρα για την ομαλή επάνωδο στην εργασία. Βλέπουμε ότι αναμένουμε μάλλον επιβάρυνση στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ένα όριο στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων που θα μπορούσε να σημάνει συναγερμό στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως να ενεργοποιήσει και κάποιο τοπικό lockdown αναδήμο ενδεχομένως. Και για τον κύριο Κοντοζαμάνη, Υπουργέ, για το εμβόλιο ήθελα να ρωτήσω. Αυτές οι πρώτες 700.000 δόσεις που περιμένουμε στα τέλη Δεκέμβρη, αν θα υπάρχει κάποια ιεράρχηση, προτεραιοποίηση, ποιοι θα το κάνουν πρώτοι. Ευχαριστώ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο αγώνας δρόμου που γίνεται είναι ώστε όλοι να επιστρέψουμε με όρους ασφάλειας. Θα ξαναπώ άλλη μία φορά ότι οι αποφάσεις μας δεν βασίζονται σε δεδομένα τα οποία είναι απλά και μόνο αριθμητικά. Άρα δεν υπάρχει εκείνο το νούμερο για την Αττική, για τη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα σημάνει το συναγερμό. Υπάρχει ο συνδυασμός στοιχείων που το πρόγραμμα θα δείξει και ο αλγόριθμος ότι θα έχουμε στην αρχή πορτοκαλί και μετά κόκκινο φλαγ. Όταν θα έχουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία, θα προχωράμε σε μέτρα τα οποία χρειάζεται να πάρουμε, τα οποία έχουν αποκλειστικά και μόνο τοπικό χαρακτήρα. Θεωρώ ότι αν όλοι κάνουμε αυτό που πρέπει, νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει είναι επαρκή για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Εάν τηρήσουμε όλοι τα μέτρα, αν όλοι δείξουμε την ευθύνη που έχουμε δείξει στο παρελθόν και ειδικά σε όλη αυτή τη διάρκεια της πανδημίας, νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται κανένας, μα κανένας εφησυχασμός. Είμαστε όλοι σε εγρήγορση, όλοι τηρούμε τα μέτρα, όλοι φοράμε τις μάσκες μας, όλοι κρατάμε τις αποστάσεις μας και όλα θα πάνε καλά. Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο, σίγουρα έχει σχεδιαστεί και σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, σχέδιο προτεραιοποίησης των ομάδων που θα κάνουν το εμβόλιο αυτό. Το εμβόλιο δεν είναι ούτε ένα, ούτε θα έρθει όλο μαζί στο τέλος του έτους ή στις αρχές του επομένου. Επομένως, ναι, θα υπάρξει προτεραιότητα για το ποιος θα κάνει το εμβόλιο. Ο κύριος Μπούσιος από το ΣΤΑΡ. Και τον κύριο Χαρδαλιά, καλό μεσημέρι. Αν στο Μπόρο ήταν εύκολο ένα τοπικό lockdown και επειδή φαίνεται ότι έχει αποκλείσει η πολιτεία το ενδεχόμενο να πάει σε ένα γενικευμένο lockdown, όπως έχετε πει και εσείς αρκετές φορές,
Θα πάμε μάλλον σε τοπικά lockdown, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Θα βάλω ένα πραγματικό παράδειγμα. Μένω στη Νέα Σμύρνη, δουλεύω στην Κηφισιά και η ταυτότητά μου γράφει ότι μένω στο Χαλάνδρη. Για κάποιο λόγο λοιπόν εμφανίζονται κρούσματα παραπάνω στη Νέα Σμύρνη και αποφασίζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να κάνει ένα τοπικό lockdown στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Αυτό είναι πρακτικό? Πώς θα γίνει? Έχει σχεδιαστεί κάτι τέτοιο? Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να φαντάζομαι να βάλουμε περιπολικά περιμετρικά της Νέας Σμύρνης και πώς θα γίνει οι άνθρωποι που μπαίνουν και βγαίνουν σε αυτή την περιοχή. Και μιλάω για αστικά, για πόλη μεγάλη όπως είναι η Αττική. Κατά τη και στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν, μέχρι τώρα να ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει κανένα lockdown. Ο πόρος, μισό λεπτό, ο πόρος, ο αμπελώνας, η πάρος και η αντίπαρος είναι σε φάση ειδικών περιοριστικών μέτρων. Lockdown σημαίνει κανείς δεν μπαίνει, κανείς δεν βγαίνει. Άρα, απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, στις μητροπολιτικές περιοχές, τα πρωτόκολλά μας και ο σχεδιασμός μας προφανώς και δεν αφορούν ζητήματα που είναι τόσο υπερτοπικής σημασίας. Μία προοπτική lockdown θα αφορά όλη την Αττική. Δεν υπάρχει όμως καμία τέτοια ένδειξη, δεν υπάρχει καμία, αν θέλετε, κανένα στατιστικό στοιχείο που να δείχνεται σε προβολή είτε σε οποιονδήποτε αλγόριθμο ότι μπορεί να οδηγηθούμε εκεί. Αυτό που χρειάζεται είναι να εφαρμόσουμε όλη τα μέτρα. Δεν είναι σε επίπεδο Δήμων λοιπόν οι περιοριστικοί. Στις μητροπολιτικές περιοχές λειτουργούν και άλλα κριτήρια, διότι έχουμε μετακινήσεις του πληθυσμού και ειδικά σε περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλο αριθμό πληθυσμών. Άρα, και να διορθώσω αν το έχω καταλάβει καλά, αν ομιγέννητο χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο, παραδείγματος χάρη στην Αττική, θα αφορά όλη την Αττική και όχι συγκεκριμένες περιοχές. Ας αφήσουμε την ανάλυση στοιχείων και στρατηγικών σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, έχουμε μπει όλοι σε μια λογική να λέμε αν θα συμβεί αυτό, αν θα συμβεί εκείνο. Διότι είναι πολύ σημαντική η είδηση και, αν θέλετε, η έκταση αυτού που θα συμβεί. Δεν θα συμβεί τίποτα από όλα αυτά, διότι οι Έλληνες πολίτες υπεύθυνα στις επόμενες ημέρες θα κρατήσουν τα μέτρα, θα τα τηρήσουν και δεν θα χρειαστεί οτιδήποτε τέτοιο. Προφανώς στις μητροπολιτικές περιοχές, τα οποιαδήποτε lockdown είναι σε επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη, είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Η κυρία Αληφεροπούλου από το Μέγκα. Η ερώτησή μου για τον κύριο Κατοζαμάνη. Έχει δοθεί μια πολύ κρίσιμη εντολή από το Υπουργείο Υγείας για να πραγματοποιούνται μοριακοί έλεγχοι σε όλους τους εργαζόμενους που επιστρέφουν από τις διακοπές τους στα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά, έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάποια έγγραφα τα οποία αφορούν τις υγειονομικές μονάδες της χώρας, όπου υπάρχουν κάποιες αντικρουόμενες εντολές σε ό,τι αφορά αυτούς τους ελέγχους. Και οι ίδιοι εργαζόμενοι μας αναφέρουν ότι δεν γίνονται σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτές είναι καταγγελίες που δεχόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσετε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με όσους γυρίζουν αυτή τη στιγμή από διακοπές, τους υγειονομικούς υπαλλήλους και όχι μόνο που εργάζονται στα νοσοκομεία. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τους επαγγελματίες υγείας που δουλεύουν στο σύστημα υγείας. Γιατί αν παραστεί ανάγκη, ο κόσμος όλος θα προστρέξει στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι οδηγίες μας είναι σαφείς. Όποιος επιστρέφει από την καλοκαιρινή του άδεια θα πρέπει να κάνει μοριακό έλεγχο για τη διάγνωση του κορονοϊού και υπάρχουν συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες προς όλες τις υγειονομικές περιφέρειες, που αυτό σημαίνει σε όλους τους υγειονομικούς σχηματισμούς της χώρας, για το πώς θα γίνεται αυτός ο έλεγχος. Άρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Είναι σαφείς οι οδηγίες μας. Κρεμιστικά, πάνω σε αυτό. Έχετε ελέγξει αν όντως εφαρμόζεται η εντολή που έχετε δώσει στα νοσοκομεία με αυτόν τον τρόπο? Υπάρχουν όντως ικανοποιητικός αριθμός τεστ για να υλοποιηθεί η εντολή που έχετε δώσει? Ευχαριστώ. Υπάρχει επάρκεια σε επίπεδο επικράτειας σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τεστ, των αντιδραστηρίων, και ήδη ανέφερα πριν ότι έχουμε ξεπεράσει τις 12.000 τεστ ημερησίως και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που έχουμε
πάει ακόμα και πιο ψηλά. Επομένως, δεν τίθεται θέμα επάρκειας ή διαθεσιμότητας και σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε την υλοποίηση του σχεδίου έτσι ώστε όλοι οι υγειονομικοί να κάνουν τεστ προκειμένου να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Σας λέω, είναι το πιο σημαντικό στίχημα για εμάς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να είναι καθαρά τα νοσοκομεία μας από και όλες οι άλλες δομές, τα κέντρα υγείας, από κρούσματα κορονοϊού, προκειμένου να είμαστε ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε δυσμενέστερα σενάρια. Να σας θυμίσω ότι την πρώτη περίοδο της πανδημίας, σε χώρες όπως η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, νόσησε ποσοστό 20 με 30 και 40% του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, γεγονός που δημιούργησε προβλήματα. Αυτό θα το διαφυλάξουμε εμείς ως κόρη οφθαλμού. Ο κύριος Αλεξόπουλος από τις Δυτικές Ματιές. Καλησπέρα. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να κάνω και στις δύο ερωτήσεις, γιατί δεν είναι εύκολο να σας έχουμε κάθε φορά εδώ. Κύριε Χαρδαλιά, πρώτα σε εσάς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί χρειάστηκαν 7 ώρες για την ενεργοποίηση του 112 στη μεταμόρφωση. Πληροφοριακά σας αναφέρω ότι υπάρχουν καταγγελίες κατοίκων σε πολύ κοντινές οδούς, όπως η Χλώη, η Μπιζανίου και η Αγίου Νεκταρίου, που δεν έλαβαν ειδοποίηση. Και στον κύριο Κοντοζαμάνη, η ερώτηση είναι: χθες ανακοινώθηκαν 150 νέα κρούσματα. Η μείωση σχέση με τις προηγούμενες ημέρες οφείλεται σε άδειες του 15 Αυγούστου. Ποιες είναι οι μέγιστες δυνατότητες των διαγνωστικών κέντρων για να βγάζουν αποτελέσματα? Και μία τελευταία ερώτηση είναι: τι απαντάτε στις καταγγελίες ΟΕΝΓΕ, των νοσοκομειακών γιατρών δηλαδή, για την απόκρυψη αποσιοποίηση κρουσμάτων σε τουριστικές περιοχές? Καταρχήν, η ενημέρωση είναι για τον COVID. Παρά τα αυτά, για να μην θεωρηθεί ότι έχω κάποιο λόγο. Ήταν ζήτημα υγεία, συγγνώμη. Αφήστε με, καλά την ερώτηση να σας δώσω την απάντηση. Εντάξει. Η λογική του να στείλουμε μία ενημέρωση χωρίς να έχουμε τα πραγματικά δεδομένα απέχει παρασάγκες από επιστημονικά επιχειρησιακά δεδομένα. Όταν φλέγεται κάτι, πρέπει να αξιολογήσουμε τι είναι αυτό που φλέγεται, τι πραγματικά δεδομένα έχουμε και τι πρώτες μετρήσεις έχουμε για την περιοχή. Όταν έχουμε τα στοιχεία αυτά, κάνουμε και τις απαραίτητες κινήσεις. Τώρα, για το θέμα του 112, εάν κάποιοι δεν παίρνουν το 112, είτε αφορά θέματα ρυθμίσεων των κινητών τους, είτε μπορούν να πάρουν το 112 και να εγγραφούν σε άλλες πλατφόρμες ώστε να το παίρνουν με SMS ή να το παίρνουν με mail είτε ακόμα και με φωνητικό μήνυμα. Άρα, αν κάποιοι κάτοικοι δεν το έχουν λάβει, μπορούν να πάρουν το 112 για να τους δώσει λύση η οποία είναι για τεχνική και σε σχέση με το είδος των κινητών που έχουν. Σε ό,τι αφορά το μειωμένο αριθμό κρουσμάτων χθες σε σχέση με προηγούμενες ημέρες, δεν πιστεύω ότι οφείλεται στις καλοκαιρινές άδειες. Προσωπικά εκτιμώ και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ότι οφείλεται στο γεγονός ότι ο κόσμος συμμορφώνεται περισσότερο στα μέτρα που έχουν ληφθεί, στις υποδείξεις της πολιτείας, είναι πιο προσεκτικός και θα δούμε πώς θα προχωρήσει η κατάσταση τις επόμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά, δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα τα κρούσματα πρέπει να είναι στον αριθμό 250 που είχαμε συζητήσει. Παίρνουμε μέτρα, πέφτουν. Μπορεί να ανέβουν κάποια μέρα. Είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα των τεστ. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες της ΟΕΝΓΕ, νομίζω στην τοποθέτησή μου ήμουν σαφής. Απάντησα, ούτε κρύψαμε, ούτε έχουμε σκοπό να κρύψουμε οποιοδήποτε κρούσμα ή οποιοδήποτε έλεγχο ο οποίος διεξάγεται από άκρη σε άκρη στην επικράτεια της χώρας. Η κυρία Σπαγαδόρου από το CNN Greece. Ευχαριστώ πολύ. Αν μπορώ και εγώ και έχω τη δυνατότητα και στους δύο υπουργούς, να ξεκινήσω από τον κύριο Κοντοζαμάνη που επαναλαμβάνεται υπουργέ σήμερα ότι πραγματικά δεν κρύβεται κρούσματα, ότι είναι απολύτως καταγεγραμμένα και από τον ΕΟΔΗ. Ωστόσο, όπως είπε και ο συνάδελφος νωρίτερα, υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες της ΟΕΝΓΕ, των νοσοκομειακών γιατρών, και βεβαίως υπάρχουν και εκτιμήσεις των ίδιων των επιστημόνων που μιλούν για 8 έως 10 φορές παραπάνω από τα κρούσματα, από τα ήδη καταγεγραμμένα. Και για τον κύριο Χαρδαλιά, αν έχετε την καλοσύνη να μας δώσετε κάποιους άξονες
τι αφορά αυτό το ειδικό πρωτόκολλο για την εργασία που ετοιμάζει η Επιτροπή, τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, τι θα περιλαμβάνει και αν τελικά τα παιδιά θα επιστρέψουν με μάσκα το Σεπτέμβρη στα σχολεία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σπαγαδόρου, το εάν είναι 8 ή 10 φορές περισσότερα τα κρούσματα από αυτά που αποτυπώνται, το θεωρώ μία εικασία. Η πραγματική εικόνα είναι αυτή που μας δείχνει το τεστ που διεξάγουμε, που βαίνει αυξανόμενο, όπως σας είπα, από την αρχή της πανδημίας. Δεν έχουμε αρνηθεί σε κανέναν να κάνει τεστ, το οποίο, να υπενθυμίσω, είναι δωρεάν για όλο τον πληθυσμό. Και νομίζω ότι ο πιο αδιάψευστος δείκτης είναι οι εισαγωγές στις μονάδες εντατικής θεραπείας και ο αριθμός των θανάτων, που τα στοιχεία σήμερα καταδεικνύουν ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν θα κάνω καμία αναφορά στα πρωτόκολλα μέχρι οι ίδιοι οι εμπειρογνώμονές μας να μας δώσουν τους άξονες και τις διαδικασίες οι οποίες προέρχονται, ξέρετε πολύ καλά, από μια μεταξύ τους διαβούλευση βασισμένη σε πολύ συγκεκριμένες επιστημονικές, μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι, αν και η ερώτηση ήταν για τον συνάδελφο, γιατί αισθάνομαι όλο αυτό, κρύβουμε κρούσματα στην Ελλάδα της φήμης και των fake news, ζητήματα τέτοια τα οποία απλά τρομοκρατούν τον κόσμο και δημιουργούν πολιτική ατζέντα για κάποιους άλλους. Νομίζω θα πρέπει να είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι συνεργοί, είμαστε όλοι συμμέτοχοι, είμαστε όλοι έτοιμοι να δώσουμε ο καθένας τον καλύτερό μας σε αυτό. Με πόση περισσή ευκολία μπορεί να λέγεται ότι υπάρχουν κρούσματα και τα κρύβουμε? Γιατί να τα κρύψουμε τα κρούσματα? Για ποιο λόγο να γίνει αυτό? Και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει ένας μηχανισμός, το είπα και στην αρχική μου εισήγηση, στην οποία μπορούμε και διασταυρώνουμε, και αν υπάρχουν εργαστήρια που δεν υπάρχουν εργαστήρια, τα οποία θα μπορούσαν να κρύψουν οποιοδήποτε κρούσμα. Θα πάρει την ευθύνη κάποιο εργαστήριο, τη στιγμή που ξέρει ότι κάνουμε διασταυρώσεις, να χάσει την άδειά του και να παραπευθεί για κακουργηματική αμέλεια? Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Και λέει, οι επιστήμονες λένε για 8 έως 10 παραπάνω σε επίπεδο κοινότητας. Σεβαστό, η εικασία, η εκτίμηση είναι σεβαστή σαν άποψη επιστημονική. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους ξέρουμε και τους κρύβουμε. Το ζητούμενο είναι ότι εμείς δημιουργούμε ένα μηχανισμό που καθημερινά έχει μια συνολική εικόνα. Και κάθε μέρα προσπαθούμε με ό,τι κρούσματα έχουμε να τα εχνηλατήσουμε με τεράστιο εύρος, να τα στεγανοποιήσουμε σε επίπεδο εστιών και ταυτόχρονα περιμένοντας την επόμενη μέρα για να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Και το κάνουμε με εκείνη την επιμέλεια και την υπευθυνότητα που και το σύστημα υγείας μας δεν δοκιμάζεται, και ταυτόχρονα υπάρχει ένα καλό παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με το μηχανισμό, τις πλατφόρμες, τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε. Έχει κινητοποιηθεί όλη η επιστημονική κοινότητα. Έχει κινητοποιηθεί όλος ο μέσος πολίτης. Και είναι πολύ σημαντικό ότι συντριπτικά οι Έλληνες πολίτες και σε αυτή τη φάση πανδημίας συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια. Γιατί είναι μια προσπάθεια που αφορά όλους μας. Αφορά την επόμενη μέρα για την πατρίδα. Αφορά τα παιδιά μας. Αφορά τις οικογένειές μας. Αφορά τις επιχειρήσεις μας. Αφορά την επιβίωσή μας. Ας είμαστε λιγάκι προσεκτικοί στον εύκολο τρόπο που αποτυπώνουμε ή υπονοούμε το ζήτημα του ότι αν κρύβονται κρούσματα ή όχι. Κανένα κρούσμα δεν κρύβεται. Μπορεί να υπάρχουν κρούσματα που δεν έχουμε όλα τα στοιχεία και αντί για 24 ώρες σε 36 ώρες να μπορέσαμε να τα εντοπίσουμε και να μπορέσαμε να τα χνηλατήσουμε. Όμως δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα το οποίο οποιοδήποτε που εμπλέκεται επιχειρησιακά, πολιτικά ή ότι επιστημονικά στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ιού, που να το ξέρει και να το κρύβει. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και κατηγορηματικός. Θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα, κυρία Σπαγαδόρου. Φαντάζεστε ο καθένας στην επικράτεια να ανακοίνωνε αριθμό κρουσμάτων, το κάθε νοσοκομείο μόνο του, το κέντρο υγείας, οι δήμαρχοι, οι περιφέρειες, τι σύγχυση θα δημιουργούσε στον κόσμο? Ένας είναι ο αριθμός, ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι αυτός που κάθε απόγευμα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει. Ο κύριος Τεζάρης από το Sky. Κύριε Χαρδία,
μία ερώτηση για εσάς και μία για τον κύριο Κοντοζαμάνη. Επειδή ήταν ένα μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με τους εκδρομείς που επιστρέφουν από τα λιμάνια και υπάρχει ο κίνδυνος, όπως άλλωστε το βλέπουμε πρακτικά να συμβαίνει. Αν υπάρχουν σκέψεις, που ξέρω ότι είναι δύσκολο και σε κάποιες περιπτώσεις ανέφικτο, απλά οφείλω να ρωτήσω, για υποχρεωτικά τεστ θερμομετρήσεις στα λιμάνια και στα αεροδρόμια των εκδρομέων. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Απλά επειδή εκεί είναι ο κίνδυνος και γι' αυτό άλλωστε και σκέφτεστε και να εφαρμόσετε και ένα ειδικό σχέδιο. Ακούστε. Ας είμαστε ρεαλιστές, ας είμαστε πραγματικοί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μετακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων προς τα νησιά και έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες που θα επιστρέψουν. Αυτοί δεν επιστρέφουν με πλαφόν. Επιστρέφουν κάθε μέρα, έχουμε επιστροφές 40-50 χιλιάδες. Είναι δυνατόν να τεστάρουμε 50 χιλιάδες κόσμο? Δηλαδή, αυτά τα τεστ που θα μας λείψουν από τις εισόδους, από τις πύλες εισόδου της χώρας μας. Θα λείψουν από τα νοσοκομεία για τους προηγητικούς ελέγχους. Θα λείψουν κάπου αλλού. Για το capacity της χώρας, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, είναι πολύ συγκεκριμένο. Αφορά στα τεστ, αφορά στα αντιδραστήρια, αφορά σε κάτι που είστε, νομίζω, έμπειροι και το παρακολουθείτε. Άρα, αυτό που λέμε και η καμπάνια που κάνουμε, λέμε τι. Είναι μια καμπάνια επιστροφής προφανώς, που λέει το αυτονόητο. Ότι όλοι όσοι γυρνάμε πρέπει να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο αφορά μέτρα. Η λογική δεν είναι να κάνουμε και ένα τεστ, γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Μπορεί να κάνουμε τεστ σήμερα σε κάποιον που γυρνάει και αυτό να του δώσει το λάθος μήνυμα. Δηλαδή, επειδή είναι αρνητικός, να θεωρήσει ότι δεν πρέπει να εφαρμόζει τα μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά από δύο μέρες που θα νοσήσει, εντάξει, θα έχουμε άλλη μία αιστεία υπερμετάδοσης. Άρα, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν μπορεί να δημιουργούμε πλαφών εισόδου και δειγματοληπτικών ελέγχων εσωτερικούς ανά νησί, ανά λιμάνι, ανά χώρο επιστροφής. Αν εφαρμόσουμε τα μέτρα, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Η κυρία Κουσταλεκίδα από τον Αντένα. Ερώτηση προς τον κύριο Χαρδαλιά. Όσον αφορά, κύριε Χαρδαλιά, τα δύο βρέφη που νόσησαν από κορονοϊό, εάν έχει προκύψει κάτι νεότερο από την ιχνηλάτηση για το πώς τελικά κόλλησαν τα βρέφη τον ιό? Έχει προχωρήσει το ζήτημα της ιχνηλάτησης. Περιμένουμε λίγο και έχει ένα ενδιαφέρον επιστημονικό όλο αυτό. Ναι, δεν είμαστε σε φάση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι είναι ορφανά αυτά τα δύο, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς κόλλησαν. Έχουμε κάποιες εικασίες που συνδέονται σε σχέση με την επαφή που ήρθε το μωρό και οι γονείς και όλοι οι εμπλεκόμενοι σε οικογενειακό επίπεδο γύρω από τα μωρά αυτά. Κύριε Γκαλανάκη από το Ινών. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν στον άμεσο σχεδιασμό σας είναι να αυξήσετε το πρόστιμο για τους πολίτες. Έχετε βάλει ένα πρόστιμο 150 ευρώ. Σκέφτεστε να το φτάσετε στα 500 ευρώ για να προσαρμοστούν πλέον και οι νεότερες ηλικίες, γιατί δεν θα έχουν λεφτά να τα δώσουν? Όχι, δεν σκεφτόμαστε να μεγαλώσουμε το πρόστιμο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τα νέα παιδιά πρέπει απλά να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και έχουν αποδείξει και στην πορεία ότι και υπεύθυνα μπορούν να είναι και για μας είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Σε αυτούς βασιζόμαστε για να πάνε όλα καλά. Ο καθένας από τα παιδιά αυτά που θα επιστρέψει, μέσα από την ανεμελιά τους, μέσα σε όλα αυτά τα οποία κάνανε και κάναμε στην ηλικία τους, θα δείξουν την υπευθυνότητα που χρειάζεται. Και είναι μεγάλη ενεργοποίηση, την παρακολουθούμε και στα focus groups, την παρακολουθούμε και στα social groups. Τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του να μην μεταφέρουν τον ιό στους οικείους, στους συγγενείς τους και σε όλους τους υπολείπους. Η νεολαία μας είναι μια υπεύθυνη νεολαία, είναι μια νεολαία που δρά, που αντιδρά, που την ενδιαφέρει να αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα των θέσεων και των απόψεων σε κάθε εύρος κοινωνικό, οικονομικό. Όμως οι νέοι μας είναι εκείνα τα παιδιά που είναι οι αυριανοί πολίτες και η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι υπεύθυνοι πολίτες. Ευθύνη η δική μας είναι να τους εξηγήσουμε επιμέρους πώς μπορούν, χωρίς οι ίδιοι να θέλουν, να μεταφέρουν τον ιό. Αυτή είναι η καμπάνια που κάνουμε, αυτή είναι η ενημέρωση που κάνουμε και τα πρώτα δείγματα είναι πολύ σημαντικά. Θα κάνεις άλλη. Μισό λεπτάκι. Έλα, Ιωκάστη.
Ευχαριστώ. Για τον κύριο Γκοτοζαμάνη, πάλι μια ερώτηση. Αναφέρετε πριν ότι αναμένουμε το εμβόλιο το Δεκέμβριο. Έχετε έρθει σε κάποια επικοινωνία με την Κομισιόν? Πώς ακριβώς προκύπτει αυτό? Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται για λογαριασμό όλων των κρατών μελών εμβόλιο με διάφορες εταιρείες. Το ανακοίνωσε και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει συμφωνία με την πρώτη εταιρεία την περασμένη εβδομάδα, με την AstraZeneca που αναπτύσσει το εμβόλιο, το περίφημο εμβόλιο της Οξφόρδης, και υπάρχουν κάποιες διαδικασίες προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή τη συμφωνία τα κράτη-μέλη. Θα είναι δηλαδή ο Δεκέμβριος, θα είναι ταυτόχρονη ημερομηνία ορόσημο για όλες τις χώρες, ή είναι μόνο η χώρα μας? Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Κοιτάξτε να δείτε. Τα εμβόλια δεν παράγονται από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε είναι μία εύκολη διαδικασία σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική παραγωγή τους. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα στάδια. Υπάρχει ένας αρχικός σχεδιασμός, γιατί του εμβολίου πρέπει να προηγηθεί η έγκρισή του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ήδη είναι σε προχωρημένο στάδιο και οι κλινικές μελέτες και ο φάκελος του προϊόντος προς έγκριση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Αν όλα πάνε καλά, θα έχει έγκριση το εμβόλιο και θα υπάρξει παραγωγή και σταδιακή διάθεση των δόσεων. Ξεκινάει το Δεκέμβρη. Δεν σταματάει το Δεκέμβρη. Συνεχίζεται και τους υπόλοιπους μήνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται και με άλλες εταιρείες. Θα έρθουν και άλλα εμβόλια στη συνέχεια και άλλες συμφωνίες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.